Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχιακή οδό Υφέστου του Πανεπιστημίου Βουλής. Πιθανόν λόγω απότομου φρεναρίσματος, τα τρία αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατέληξαν σε παρακείμενη καλλιέργεια. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το πεζό, ποιος είναι ο οδηγός, πεζό. Κύριε, φέρτε το αν είναι εδώ πέρα, για να λίγο να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφορία, γιατί έτσι... Σε απότομο φρενάρισμα φαίνεται να οφείλεται το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 12, στον επαρχιακό δρόμο Υφέστου Πανεπιστημιούπολης. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, τα οποία κατέληξαν σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Δύο εμπλεκόμενοι στο ατύχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κομωτινής, ενώ για τα αίτια διενεργεί προανάκριση στο τμήμα τροχαίας Κομωτινής. Κυρία, εσείς σε ποιο όχημα ήσασταν, σε ποιο αυτοκίνητο ήσασταν? Αδερφή. Χτύπησε πολύ η αδερφή σας? Δεν ξέρω, μα είναι. Σε ποιο αυτοκίνητο ήταν? Αδερφή μου. Κόκκινο. Αυτό, κόκκινο, αδερφή. Έλα, σωτηρή. Μάλιστα, είμαι στο νοσοκομείο. Εδεύουμε εδώ τρία οχήματα να βγάλω άκρη με τα καρφιά. Τις 7 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η εφαρμογή της νέας καινής αγωτικής πολιτικής στην αγωτική μας οικονομία, επισήμανε ο Υπουργός Αγωτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιος Λιβανός, στη συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ που έγινε στην Κομωτινή. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κύριος Λιβανός σημείωσε ότι βρισκόμαστε σήμερα στη Θράκη, εδώ που ξεκινά η Ελλάδα μας. Ξεκινά, δεν τελειώνει. Εδώ είναι το σύνορο και η αρχή της Ευρώπης. Η Θράκη αποτελεί πραγματικό παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Η Θράκη, με το φυσικό πλούτο που διαθέτει, μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα πρωτογενή παραγωγή με το φυσικό της κάλλιο και το τεράστιο πολιτιστικό ιστορικό απόθεμα που διαθέτει. Όπως είπε ο κύριος Λιβανός, με τη διαβούλευση που γίνεται για τη νέα ΚΑΠ, την οποία χαρακτήρισε εθνική επιτυχία, συνδιαμορφώνουν όλοι μαζί το κοινό μας σχέδιο για το κοινό μας μέλλον. Περιγράφοντας τις 7 μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η ΚΑΠ, ο κύριος Λιβανός είπε ότι με βάση τη νέα ΚΑΠ λοιπόν προχωράμε σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Εκτιμά ο κύριος Λιβανός ότι η Εθνική Αγροτική Αναπτυξιακή Στρατηγική θα επηρεάσει την πράξη, την καθημερινότητα όλων μας. Τα ωφέλη θα είναι σημαντικά για τους αγρότες και τους παραγωγούς, καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξυγχρονίσουν τις καλλιέργειές τους, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, να αυξήσουν την παραγωγή τους και το εισόδημά τους. Τα ωφέλη θα είναι όμως σημαντικά για τους καταναλωτές, καθώς θέτει τις βάσεις για πιο υγιεινά, πιο ποιοτικά τρόφιμα και μείωση της πατάλης τους. Και συνολικά για τον τόπο θα είναι μεγάλα τα ωφέλη, καθώς η νέα ΚΑΠ ενισχύει την ελληνική οικονομία,
στηρίζει την ελληνική περιφέρεια, φέρνει νέες δυνατότητες για δουλειά, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας για όλους. Κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί περιφερειάρχες, κύριοι πρόεδροι συλλόγων, ενώσεων, κύριε Γιάννη οικονόμου, κύριε Γενική Γραμματής. Ήρθαμε μαζί στην εκπομπή, στην Μαρτιά. Έλα, πέρα, μάλιστα, ναι. Καρμένη, οπότε κάτι για το Ράιλο. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παδινέτα, λίγο εδώ να σας πούμε. Δεσμεύτηκα ότι ο Γιάννης Οικονόμου θα υλοποιήσει το φράγμα για άλλο. Α, εσύ δεν πρέπει, εντάξει. Και από εδώ. Και από εδώ, παρακαλώ. Σταθρανία κάθεσαν και πάλι χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός και ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης προκειμένου να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους του ΕΛΓΟ Δήμητρα στην Κομοτηνή για τα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών του οργανισμού. Ο αριθμός των νέων αγροτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 1.376 και υλοποιούνται ή έχουν προταγματιστεί να υλοποιηθούν 78 προγράμματα κατάρτισης. Ας δούμε τη δήλωση ο ίδιος μετά τις συναντήσεις που είχε. Σε παρέμβαση του, ο κύριος Λιβανός είπε ότι οι υποδομές στην αγροτική οικονομία που προωθεί το ΙΠΑΤ δημιουργούν ένα πυρήνα αναζωογόνησης της αγροτικής παραγωγής, με στόχο να μείνουν οι νέοι στην Ύπαιθρο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ηγεσία του ΙΠΑΤ έχει συναποφασίσει με την ηγεσία του ΕΛΓΟ να προωθηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών. Όπως είπε, το πρώτο βήμα έχει γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση για τη λειτουργία 6 σχολών. Το δεύτερο θα είναι η ίδρυση αγροτικών ΙΕΚ με βάση πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι με απόφαση του υπερδιπλασιάστηκαν από 17.000 στις 40.000 το ποσό που λαμβάνουν ως ενίσχυση οι νέοι αγρότες. Ο κύριος Λιβανός σημείωσε ακόμη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία που έχει σε κάθε νομό ο οργανισμός, ώστε να ενισχυθεί η κατάρτιση και η έρευνα. Παράλληλα, ο κύριος Λιβανός αναφέρθηκε στο πρωτοποριακό έργο του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, ο οποίος ενίσχυσε τη συνεργασία των συνεργατικών σχημάτων και του ιδιωτικού τομέα και τόνισε ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει σήμερα και το ΙΠΑΤ. Τόνισε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου δουλεύουν μαζί με την περιφέρεια υποστηρικτικά για το έργο που αφορά το φράγμα του Ιάσμου και υπογράμμισε ότι η άρδρευση μαζί με την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών βρίσκονται για τον ίδιο στο ίδιο επίπεδο υψηλού ενδιαφέροντος. Είπε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην αειφορία και στις βιώσιμες πρακτικές και επισήμανε ότι οφείλουμε όλοι να αξιοποιήσουμε το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι στην αγαπημένη μου Θράκη, την οποία έχω επισκεφθεί ιδιωτικά πολλές φορές και με την οικογένειά μου και την έχουν αγαπήσει και τα παιδιά μου. Και είναι ιδιαίτερη συγκίνηση όμως σήμερα για μένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στον ακριτικό τόπο σας ως υπουργός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και δι ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης σε έναν τόπο όπου είναι για όλους εμάς η αρχή της Ελλάδας και πλέον το έχουν καταλάβει και όλοι οι φίλοι μας ανά τον κόσμο, είναι και το σύνορο, η αρχή και της ίδιας της Ευρώπης. Είναι χρήσιμο το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην καρδιά της αγροτικής παραγωγής. Κάναμε μια πολύ ουσιαστική, με τους συμβολισμούς της, περιοδία σε παραγωγικές μονάδες και είχαμε και την ευκαιρία να αναδείξουμε και το έργο το αρδευτικό έργο στον ΕΣΤΟ και να προδιαγράψουμε και τα επόμενα βήματα. Και σήμερα, σε λίγα λεπτά, θα ξεκινήσουμε το κυρίως θέμα της επίσκεψής μας,
που δεν είναι άλλο από την συζήτηση, την ευρεία συζήτηση που θα κάνουμε με τους παραγωγικούς φορείς, με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και βεβαίως τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως με τους ίδιους τους αγρότες και τις ενώσεις τους, για την καινούρια ΚΑΠ. Η καινούρια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία συμφωνήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επηρεάσει απόλυτα και την παραγωγή, αλλά και τη ζωή τόσο των αγροτών μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και στη Θράκη, όσο και όλων των καταναλωτών, όλων των πολιτών, οι οποίοι ουσιαστικά ζουν από την δουλειά και την παραγωγή των αγροτών. Ο στόχος της νέας ΚΑΠ είναι να έχουμε μια πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική, πιο αποδοτική, πιο περιβαλλοντική αγροτική πολιτική. Ο στόχος της απόψινής συζήτησης είναι να διαμορφώσουμε μαζί με τους αγρότες, και το λέω μαζί γιατί μαζί θα το διαμορφώσουμε, το στρατηγικό μας σχέδιο, το οποίο θα καταθέσουμε στην ΚΑΠ και εν συνεχεία την πολιτική μας, την στρατηγική μας για τον αγροτικό τομέα, η οποία έχει ως σκοπούς τους εξής συγκεκριμένους. Να αναβαθμίσει τον Έλληνα αγρότη στην αλυσίδα, ένα. Δύο, να στηρίξει στην προσπάθεια αυτή και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους αλλοείς. Τρία, να ενισχύσει την χρήση της νέας τεχνολογίας, ούτως ώστε να γίνει πιο αποδοτική η δουλειά τους. Τέταρτον, να ενισχύσουμε τα προϊόντα με προστιθέμενη αξία, όπως τα βιολογικά παραδείγματος χάρη. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ίδιων των αγροτών μας, αλλά και των επόμενων γενεών που θα μπουν στην αγροτική παραγωγή, να αυξήσουμε, όπως ήδη βοηθάμε με το πρόγραμμα, έχοντας διπλασιάσει τα κονδύλια στο πρόγραμμα νέων αγροτών, την εισδοχή νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εν τέλει μία διαφορετική συνείδηση για το πόσο σημασία έχει στην ζωή όλων μας η αγροτική παραγωγή και πόσο σημαντική στην ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα είναι αυτή ακριβώς η παραγωγή των ελληνικών προϊόντων, η ίδια η ελληνική διατροφή, η σύνδεσή της με τον πολιτισμό και την ιστορία κάθε τόπου, όπως παραδείγματος χάρη εδώ, με την ευζωία και την μακροζωία, με τη γαστρονομία μας, με τον τουρισμό και εν τέλει με τις εξαγωγές μας, έτσι ώστε μαζί με τα προϊόντα μας να φιλοδοξούμε να πετάξει και το σύνολο της χώρας, η Ελλάδα, στα πέρατα του κόσμου. Όλη αυτή η συζήτηση εμπεριέχεται μέσα στην ΚΑΠ και αυτό θα κάνουμε σήμερα εδώ, όπως είπα και πριν, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους παραγωγούς, και στον επόμενο διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε τη δυνατότητα και μέσω της τεχνολογίας, στο site που έχουμε στο Υπουργείο, να δεχόμαστε τις προτάσεις και τις σκέψεις όλων όσων σήμερα δεν μπορούν να είναι εδώ. Ο στόχος, σας είπα και πάλι, είναι μαζί να διαμορφώσουμε το στρατηγικό μας σχέδιο για την παραγωγή και τη ζωή μας τα επόμενα 10 χρόνια. Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτημα στη Ροδόπη αναφορικά με το φράγμα του Ιάσμου. Βλέπουμε από το αρδευτικό της Κάνθης να προχωρά, που είναι ένα σημαντικό έργο. Ωστόσο, κατ' εκτίμησή μου, είναι ακόμα πιο σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό το φράγμα στον Ιάσμο. Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια με τα χρόνια και ακόμα είμαστε στις μελέτες. Ωραία. Καταρχήν, πυλώνας της πολιτικής μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να ενισχύσουμε τις υποδομές στην αγροτική οικονομία. Έχουμε εντάξει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης ακριβώς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που δεν έχει γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια, να δημιουργήσουμε εκεί που χρειάζεται φράγματα νερού και εκεί που χρειάζεται δίκτυα άρδευσης. Επισημάνατε και ήταν πράγματι μια ιστορική σημασία επίσκεψη σήμερα στον ΕΣΤΟ, γιατί εκεί ξεκινάει πλέον να ξεδιπλώνεται σε ορατό χρόνο η δημιουργία του αρδευτικού συστήματος που αρδεύει στην παιδιά της Ξάνθης, και από την πρώτη στιγμή
που μπήκα στο Υπουργείο, τόσο ο Ευρυπίδης Σιλιανίδης όσο και ο κύριος Μέτιος ο Περιφερειάρχης έχουν έρθει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει για, για τον Ίασμο, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, είναι μέσα στο πλάνο μας, υπάρχει πολιτική βούληση, πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν και έχουν καθυστερήσει την ορίμανση αυτού του έργου. Και όπως σας είπα και είπα και στον Περιφερειάρχη πριν στο γραφείο του που ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα, εμείς έχουμε τη διάθεση, έχουμε την πολιτική βούληση. Αν μπορέσουμε στον απαιτούμενο χρόνο να ολοκληρώσουμε, να οριμάσουμε αυτό το έργο, είναι προφανές ότι το θέλουμε και εμείς όσο και εσείς. Άντε, εσείς το θέλετε λίγο παραπάνω. Το Ταμείο Ανάκαμψης το προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι θα τα πούμε τα υπόλοιπα μέσα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εδώ για τα επόμενα περίπου 5 χρόνια. Οπότε είναι στην δική μας ευχέρεια να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα κονδύλια. Μήνυμα το οποίο μεταφέρω του Πρωθυπουργού είναι ότι τα χρήματα τα οποία θα εισρεύσουν 20 δις από την ΚΑΠ και 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή τη φορά, περισσότερο από κάθε άλλη, όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούμε τα κονδύλια αυτά, θα πιάσουν τόπο, θα πιάσουν αναπτυξιακό τόπο και θα βοηθήσουν σε αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως όραμα, πιο δηλαδή τη δίκαιη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, τελειώνει. Μπορούμε να οριοθετήσουμε το πότε θα γίνει αυτό? Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη τομή. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε και την συγκατάνευση του Πρωθυπουργού να κάνουμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο. Μία από αυτές, από τις πιο σημαντικές αλλά και συμβολικές, είναι η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων. Να καταργήσουμε δηλαδή αυτή την ανισότητα που υπάρχει για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, για περιοχές, περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες ουσιαστικά αδικούνται από την ύπαρξη των ιστορικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν πίσω στην τριετία 2000-2003, και αυτό εμείς δυστυχώς δεν το κάνανε στο παρελθόν οι κυβερνήσεις, όμως εμείς αποφασίσαμε ότι θα το υλοποιήσουμε, και για να μην τρομάξει κανείς, για να μην αισθανθούν ότι κάνουμε πράγματα ξαφνικά, θα απλώσουμε αυτήν τη σύγκληση από το 2022, δηλαδή από την επόμενη χρονιά, μέχρι το 2026. Άρα καταργούμε τα ιστορικά δικαιώματα και ταυτόχρονα δίνουμε το χρόνο και στους αγρότες μας να προσαρμοστούν, αλλά διαμορφώνουμε και τα εργαλεία εκείνα όπου υπάρχει από αυτήν την δίκαιη σύγκληση δημιουργηθούν προβλήματα στήριξης αγροτών που θα βληθούν από αυτή τη μεταρρύθμιση, να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε το εισόδημά τους. Θέλω να καλωσορίσω τον εξαιρετικό φίλο και πανάξιο συνάδελφο, τον Σπύλιο τον Λιβανό, ο οποίος προσέρχεται με ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα, με την ιδιότητα αυτή τη φορά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θράκη και στη Ροδόπη, και από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει και έχει αποδείξει εμπράκτως ότι έχει την διάθεση να στηρίξει την επίλυση ζητημάτων που μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια πάνω στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να θεωρήσω την επίσκεψή του ως αρχή μια σειράς επισκέψεων που θα συνοδευτούν από αποτελέσματα. Μας προδιέγραψε μια στρατηγική. Το φράγμα του Ιάσμου, που αποτελεί σημαντικό έργο και ιστορική απέτηση περιοχής, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Είναι στο χέρι μας γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συμπλήρωση της περιβαλλοντικής διάστασης μελέτης για να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα και να το εντάξουμε. Είναι κοινή προσπάθεια αυτό και θα το παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη. Χαίρομαι που επίσης σήμερα, κατά την επίσκεψη του Ελγό Δήμητρα, αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές, αφού πρώτα εξυγχρονιστούν, για να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνογνωσίας και πρωτογενούς έρευνας στον πρωτογενή τομέα και στην κτηνοτροφία αλλά και στην γεωργία. Του θέσαμε και θα του θέσουμε και σήμερα όλα τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας. Έχουμε πληγή και από το πλανκτόν ιελής που βγήκε από τον Βόσπορο και ανησυχούν για το τι θα γίνει περαιτέρω. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε, αγαπητέ Υπουργέ, τα κονδύλια γέφυρα ώσπου να μπούμε στο επόμενο αγροτικό πακέτο.
και βεβαίως να στηρίξουμε και τους κτηνοτρόφους μας δίπλα στους καπνοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς μας και τους δεντροκαλλιεργητές μας, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μια άνηση μάχη και σε πολλά θέματα μέχρι τώρα έχουν αδικηθεί από την κατανομή των ιστορικών δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν μια ευχάριστη ανακοίνωση αυτή που ακούμε σήμερα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε όλα τα επόμενα βήματα θα σας έχουμε αρρωγό. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω, γιατί αυτή η επίσκεψη είναι και ουσιαστική και θα έλεγα και μια επίσκεψη που δείχνει την πραγματική διάθεση κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη δική σας προσωπικά να ακούτε περισσότερο και να υλοποιείτε αυτό το οποίο η ίδια η αγροτική μας βάση τόσα χρόνια διεκδικεί. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Λιβανού στην περιφέρειά μας και γιατί τις οικονομικές μονάδες που επισκεφτήκαμε νωρίτερα είδε ο ίδιος όλη την διαδικασία την παραγωγική στους συγκεκριμένους τομείς φυσικά, αλλά θέλω ιδίως να εκφράσω την ικανοποίησή μου αλλά και να ευχαριστήσω θερμά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που δεσμεύτηκε και προεκλογικά για το μεγάλο ορδευτικό της Ξάνθης, αλλά φυσικά και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σπύρο Λιβανό, που δρομολόγησε στο Υπουργείο του όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνταν για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε τις ανακοινώσεις αυτές, φυσικά και όλους όσους εμπλέκονταν στην συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και όσους βοήθησαν από την αρχή του έργου. Και να μεταφέρω και επίσης, γιατί είμαστε μια αγροτική περιφέρεια, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχουν ζητήματα από παραγωγούς μας, από κτηνοτρόφους, που πρέπει να τα δούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Αλλά όλα αυτά θα μας απασχολήσουν, αν θέλετε, και αμέσως μετά το τέλος, που ίσως θα προκύψουν και κάποια συμπεράσματα. Εκφράζω και πάλι τη μεγάλη μου ικανοποίησή μου για τη σημερινή επίσκεψη. Εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού τρέχει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Κατά λόγο αυτό, φιλοξενούμε απόψε την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτίνης, κυρία Κική Κωνσταντινίδου, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Δρύνη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να έχουμε μια υγιή χρονιά, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας πείτε λίγο για την εκστρατεία αυτή και το ρόλο που έχει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Κοιτάξτε, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε μια εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού και ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής συμμετέχει σε αυτήν και δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε από τη στιγμή που η οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυτή δηλαδή που εκπροσωπούμε, έχει πληγεί περισσότερο τους τελευταίους 15-16 μήνες από την πανδημία του COVID-19. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που είναι ο στόχος μας, να έχουμε ασφαλή μαγαζιά και να έχουμε μια υγιή οικονομία και μια υγιή κοινωνία για να μπορέσουμε να δουλέψουμε απρόσκοπτα και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα μαγαζιά μας και να συνεχιστεί η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε κι εμείς, έχουμε το αυτοκόλλητο και όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής, το οποίο προτρέπει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Είναι η μόνη μας λύση απέναντι στην πανδημία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να έχουμε το 2021 από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά και το 2022 και να συνεχίσουμε να έχουμε υγιείς χρονιές, υγιείς οικονομίες, υγιείς κοινωνίες. Όλοι μαζί το ζήσαμε το τι σημαίνει κλειστά μαγαζιά, ναι. Είδαμε πόσο δύσκολο είναι, είδαμε πόσο πίσω μας πάει σαν κοινωνία, οπότε στόχος μας είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην ξανακλείσει η οικονομία μας. Οπότε ο στόχος είναι να λειτουργήσει η αγορά και να έχουμε ένα κανονικό Σεπτέμβριο, ένα κανονικό φθινόπωρο. Έτσι ακριβώς. Αυτό το διάστημα πώς κινείται η αγορά, λόγω της θρησκευτικής εορτής των μουσουλμάνων και της εκδοτικής περίοδου που είχαμε άνοδο. Κοιτάξτε, άνοδο δεν έχουμε. Αυτό το διάστημα είμαστε και σε περίοδο εκπτώσεων. Έτσι έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις από αρχές του Ιούλη και τελειώνουν στο τέλος Αυγούστου. Κινήθηκε κάπως καλύτερα η αγορά κατά την αρχή της εκπτωτικής περίοδου, γιατί πάντα ο κόσμος έχει κάποιες ανάγκες, βγαίνει να κάνει την έρευνά του, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, ποιο είναι το budget το οποίο θα καταναλώσει στην αγορά την περίοδο αυτή.
Και αυτή ξεκίνησε κάπως καλύτερα, δηλαδή μέσα στις αρχές Ιουλίου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κάμψη, θα έλεγα, όσον αφορά την κατανάλωση στην αγορά μας. Και πιστεύουμε ότι προς το τέλος Αυγούστου, που αυξάνονται και τα ποσοστά εκπτώσεων, γιατί είναι και οι τελευταίες μέρες της εκπτωτικής περίοδου, θα έχουμε κάποια μεγαλύτερη κίνηση, γιατί θα υπάρχουν και μεγαλύτερες προσφορές. Κινήθηκε κάπως η αγορά μας καλύτερα την περίοδο της θρησκευτικής εορτής των μουσουλμάνων. Κινήθηκε κυρίως η ένδυση υπόδηση, γιατί είναι αυτό και που ενδιαφέρει κυρίως σε όλες τις εορτές, όχι μόνο σε όλες τις εορτές οι οποίες έχουμε. Αλλά κινήθηκε κυρίως η ένδυση υπόδηση στις αρχές Ιουλίου, γιατί ήταν και η απελευθέρωση των όλων των εκδηλώσεων οι οποίοι γίνονται, που κυρίως αφορά τους γάμους, τις βαφτίσεις. Οπότε υπήρχε εκεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα υπάρχει μια κάμψη όσον αφορά και αυτό, και ευελπιστούμε ότι μετά προς το τέλος των εκτόσεων θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση στην αγορά μας. Το ευχόμαστε κι εμείς. Και να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κωνσταντινίδου, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχόμαστε έτσι να έχουμε μια υγιή κοινωνία και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απρόσκοπτα την οικονομία μας και τα μαγαζιά μας. Φυσικά. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας. Εξελίσσεται για να προσφέρει στους Έλληνες αγρότες πολλαπλά ωφέλη και να τους καταστήσει βιώσιμους και ανθεκτικούς απέναντι στις προσκλήσεις του μέλλοντος αλλά και στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. Ο λόγος είναι το σύστημα εφηβούς γεωργίας Γεάσενς, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο σε κάθε αγρότη μέσω της εφαρμογής για τα κινητά Γεάσενς Mobile App. Ή αλλιώς Γεάσενς One. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τα επίπεδα υπηρεσιών που διαθέτει, το κόστος αλλά και τα ωφέλη που προσφέρει στους παραγωγούς παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μαραθώνα και στο πολυαγρόκτημα Γη μας από τη ΓΕΑ Επιχειρήν και το τεχνολογικό της εταίρων Europublic. Με κόστος 30 ευρώ στην ΦΠΑ ετησίως, η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία μέσω κινητού τηλεφώνου του συστήματος Γεάσενς 1. Προσφέρει στον αγρότη αγρονομική και περιβαλλοντική πληροφόρηση, όπως ανέφερε κατά την ομιλία του επικεφαλής υπηρεσιών εφηβούς γεωργίας Γεάσενς της Europublic, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος. Ο ίδιος τόνισε ότι το Γεάσενς 1 έχει πληροφοριακό χαρακτήρα για τον αγρότη, ενώ η αμέσως επόμενη υπηρεσία, το Γεάσενς 2, θα παρέχει ερμηνεύσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές στον αγρότη και το κόστος του θα υπολογίζεται με βάση τα στρέμματα αλλά και την εκάστοτε καλλιέργεια. Θα ακολουθήσει και νέα αναβάθμιση του συστήματος, όπως το Γεάσενς 3. Εκτός όμως από τα παραπάνω, παρουσίασε και μετρήσιμα ωφέλη από τις μέχρι τώρα εφαρμογές του συστήματος εφηβούς γεωργίας Γεάσενς σε αγροτιμάχια στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, σε κάποιες καλλιέργειες το συνολικό οικονομικό όφελος ξεπερνά και το 50% από τη μείωση των εισροών και την αύξηση της απόδοσης. Η ιδέα της εφηβούς γεωργίας ξεκίνησε από την Europublic το 2011 και σήμερα το σύστημα Γεάσενς αποτελεί μια αναγνωρισμένη καλή πρακτική πανευρωπαϊκά που ξεχωρίζει σε επίπεδα καινοτομίας, όπως τόνισε κατά την ανακτήρια ομιλία της η διευθύνουσα σύμβουλος της Europublic, κυρία Ρόζα Γαργαλάκου. Η ίδια ανέφερε ότι οι παραγωγοί και επιστήμονες που πίστεψαν στο συγκεκριμένο σύστημα στα πρώτα του βήματα ήταν αρκετοί και είναι ένας από τους λόγους που έχει καταφέρει να εξελιχθεί και να θεωρείται παράδειγμα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και να εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ως εργαλείο προσαρμοστικότητας στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, περιέγραψε την εφηβή γεωργία η Γενική Διευθύντρια της ΓΕΑ Επιχειρήν, κυρία Έλλη Τσιφόρου, και τόνισε ότι το Γεάσενς αποδεικνύει ότι η εφηβής γεωργία μπορεί να εφαρμοστεί και στην ελληνική γεωργία. Όπου σήμερα η ΓΕΑ Επιχειρήν μαζί με το τεχνολογικό της εταίρο Team Europublic παρουσίασαν το σύστημα εφηβούς γεωργίας Γεάσενς. Μαζί μας είναι η Γενική Διευθύντρια της ΓΕΑ Επιχειρήν, κυρία Έλλη Τσιφόρου. Κυρία Τσιφόρου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη σύνδεση της εφηβούς γεωργίας με τη νέα ΚΑΠ και την Πράσινη Συμφωνία. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα τεχνολογικά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ και την Πράσινη Συμφωνία που έρχονται στο εγγύς μέλλον. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο που έχουμε πολιτικά. Η νέα ΚΑΠ καταρχάς συμφωνήθηκε πριν από λίγες μέρες, έτσι, τα τέλη του Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τους κανονισμούς και το έτος 2022 θα αφιερωθεί ώστε τα κράτη-μέλη να είναι στη διαδικασία διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για να εγκριθούν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κάθε χώρα, η Ελλάδα μεταξύ αυτών προφανώς, θα εφαρμόσει αυτή τη νέα εργαλειοθήκη της ΚΑΠ. Όπως είπατε σωστά, αυτή η νέα εργαλειοθήκη προβλέπει μια πολύ σαφή
στήριξη στην ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος ορίμασε σιγά σιγά στο μυαλό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έχουμε ξανασυζητήσει και, σε άλλες αφορμές με την ύπαιθρο χώρα. Η συζήτηση αυτή εξελίχθηκε ως εξής. Ξεκινώντας από το 2015 περίπου, όπου είχαμε μία σαφή εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μεγάλων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ευρωπαίος αγρότης και ο Έλληνας αγρότης προφανώς, μέσα σε αυτή την οικογένεια την ευρωπαϊκή, αλλά είναι και ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι προκλήσεις αυτές ποιες είναι? Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ανάγκη να υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη φροντίδα για το περιβάλλον και το κλίμα. Είναι η ανάγκη όμως να παραμείνουμε και ανταγωνιστικοί, να παράξουμε επαρκή προϊόντα για να ταΐσουμε τον πλανήτη, ένα πλανήτη ο οποίος θα έχει όλο και αυξανόμενο πληθυσμό. Τα προϊόντα αυτά να είναι ασφαλή, να είναι ποιοτικά, να τηρούν κάποιες προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τους καταναλωτές του σήμερα. Άρα η Κομισιόν χρειαζόταν ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει να πετύχουμε αυτούς τους δύο στόχους. Οικονομία από τη μία πλευρά, περιβάλλον, κλίμα από την άλλη και προφανώς και κοινωνική διάσταση που διατρέχει τα πάντα. Έτσι, η κοινωνική διάσταση αφορά την ύπαιθρο, αφορά και τον καταναλωτή και τη δημόσια υγεία. Το 2015 λοιπόν ξεκινώντας και εμείς έτσι με την παρουσία μας στις Βρυξέλλες παρακολουθούσαμε και συμμετείχαμε στις εξελίξεις, υπήρχε η άποψη και η ιδέα ότι ναι, αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, η ευθύς Γεωργία, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Ευρωπαίους αγρότες. Εκεί ήρθε και το GeaSense και άλλοι συνάδελφοι που αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες σε άλλες χώρες, που έχουν ήδη δηλαδή βγει στο πεδίο, γιατί υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, βέβαια. Δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη δεν υπάρχει άλλη προσπάθεια σε τέτοια εμβέλεια, σε τέτοια έκταση, η οποία να τρέχει ήδη εδώ και μία πενταετία και παραπάνω. Ήρθε λοιπόν το GeaSense και άλλες παρεμφερείς προσπάθειες και απέδειξαν ότι ακόμα και για γεωργίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλες εκτάσεις και από παραγωγούς μεγάλους και όχι μικρούς μικρομεσαίους, οι οποίοι έχουν την επενδυτική ικανότητα να πάνε σε μια τέτοια κατεύθυνση, ήρθε το GeaSense και έδωσε την απόδειξη ότι αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται και στην ελληνική γεωργία, την πολύ τεμαχισμένη, με τους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες, με τον κλήρο που είναι πάρα πολύ μικρός κτλ. Ήμασταν δηλαδή ένα λιθαράκι ώστε να οριμάσει αυτή η σκέψη και να φτάσει σήμερα να γίνει τι, να γίνει μια πανευρωπαϊκή πολιτική, να γίνει ένας οριζόντιος στόχος της ΚΑΠ, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2023 και έπειτα, όπου όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να κάνουν τους αγρότες κοινωνούς αυτής της νέας δυνατότητας που τους επιτρέπει να είναι και ανταγωνιστικοί και πιο φιλικοί στο περιβάλλον και να τους παρέχει και τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία πολύ επιγραμματικά? Τον πρώτο πυλώνα είναι τα λεγόμενα οικολογικά προγράμματα, τα οποία δίνουν μια επιπλέον ενίσχυση ως ανταμοιβή και ως κίνητρο στους παραγωγούς που θα πάνε πέραν της πολλαπλής συμμόρφωσης. Τι είναι η πολλαπλή συμμόρφωση? Είναι υποχρεώσεις που ήδη είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν την κοινοτική επιδότηση. Άρα σε αυτούς που θα καταβάλουν μια επιπλέον προσπάθεια θα δίνεται μια επιπλέον ενίσχυση. Μέσα σε αυτή τη λογική της επιπλέον προσπάθειας, πιο φιλικής πρακτικής στο περιβάλλον και στο κλίμα, είναι προφανώς και η ευθύ Γεωργία. Και το GeaSense είναι σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να βοηθήσει τους αγρότες να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση και να λάβουν και την αντίστοιχη στήριξη από την ΚΑΠ. Υπάρχουν επίσης και τα παραδοσιακά εργαλεία, τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά, τα συμβουλευτικά, τις συνεργασίες, τα οποία είναι στον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι με ένα σύστημα σαν το GeaSense οι Έλληνες αγρότες είναι σε πλεονεκτική θέση και είναι σχεδόν έτοιμοι, ας πούμε, να μπουν σε αυτό που προτάσει η νέα ΚΑΠ, που είναι η ευθύς Γεωργία. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Νομίζω ότι το δεδομένο ότι είμαστε πολλά χρόνια στο πεδίο, το εφαρμόζουμε αυτή την πρακτική, έχουμε δοκιμάσει και τεστάρει τη λειτουργία του συστήματος και στην τεχνική του διάσταση, αλλά και στην ανθρώπινη διάσταση, γιατί το GeaSense έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια τεχνολογική, καθαρή τεχνολογική προσέγγιση. Βασίζεται στην τεχνολογία, αλλά εμπεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα.
Τα ωφέλη της ΕΦΥΟΥ Γεωργίας είναι σίγουρα οικονομικά καταρχάς για τους ίδιους τους αγρότες και μάλιστα μπορεί να κερδίσει με πολλαπλούς τρόπους ένας παραγωγός. Ο πρώτος και βασικός είναι με τη μείωση του κόστους παραγωγής, με την αύξηση της παραγωγής του, την ποσοτική αύξηση, τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος του, το να πάρει προστιθέμενη αξία το προϊόν του. Στην ΕΦΥΟΥ Γεωργία ψηφιοποιούμε όλη τη διαδικασία της παραγωγής και δίνουμε ένα ψηφιακό διαβατήριο, το οποίο σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα και σε ορισμένες αγορές μπορεί να δώσει πρόσθετη αξία στο αγροτικό προϊόν. Μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τους κινδύνους της καλλιέργειας, αλλά και των πόρων όπως του εδάφους και του νερού, τις οποίες αξιοποιεί για να παράξει το προϊόν. Συνολικά όλο αυτό σημαίνει οικονομικό κέρδος για τον παραγωγό και ταυτόχρονα μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί μειώνει τις χημικές εισπροές, τις εισπροές ενέργειας και η εφαρμογή των εισπροών γίνεται με ορθολογικό τρόπο μέσα από τη συμβουλευτική της ΕΦΥΟΥ Γεωργίας, με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον και να συντελεί στην αηφορία της καλλιέργειας. Μέσα από την παρουσίασή σας μας είπατε ότι η ΕΦΥΟΥ Γεωργία μπορεί να λειτουργήσει ως υπηρεσία. Κάθε αγρότης δηλαδή να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ΕΦΥΟΥ Γεωργία μέσω του Γέσενς. Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό ακριβώς είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε αναπτύξει εμείς σαν εταιρεία. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Είναι, θα έλεγα, μια καινοτομία. Είναι μια εξαίρεση ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε εμείς την ΕΦΥΟΥ Γεωργία. Και αυτό γιατί δεν πουλάμε τα τεχνολογικά στοιχεία και τις συσκευές στους πελάτες μας, είτε είναι παραγωγή, είτε είναι βιομηχανία, είτε είναι συνεταιρισμοί. Αυτό που κάνουμε είναι ότι αναπτύσσουμε σε ολόκληρες αγροτικές περιοχές υποδομή, η οποία έχει και τα τεχνολογικά στοιχεία, δηλαδή σταθμούς που λειτουργούν σε χωράφια, αλλά και επιχειρησιακά, γιατί τα χωράφια αυτά λειτουργούν σαν χωράφια αναφοράς, όπου τα επισκέπτονται γεωπόνοι, γίνεται τακτική παρακολούθηση. Έτσι παίρνουμε εμείς τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και όλοι οι παραγωγοί που έχουν χωράφια σε αυτή την περιοχή μπορούν να αποφεληθούν της υπηρεσίας με μια ετήσια συνδρομή, η οποία μάλιστα είναι ανάλογη του μεγέθους εκμετάλλευσης. Οπότε ακόμα και οι μικροί παραγωγοί πληρώνουν κάτι πολύ λίγο, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό για να πάρουν την υπηρεσία. Οι τηλεμετρικοί σταθμοί υγιέτων που αναπτύσσουμε Europublic προσφέρουν στο σύστημά μας ένα επίπεδο υψηλής ακρίβειας με μετρήσεις που έρχονται κατευθείαν από το αγροτεμάχιο. Αν και χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό τα μακροσκοπικά δεδομένα που έρχονται από δορυφόρους, με την εγκατάσταση των εξειδικευμένων τηλεμετρικών σταθμών υγιέτων, μπορούμε να προσφέρουμε στο σύστημά μας ένα επίπεδο πολύ υψηλής ακρίβειας μετρήσεων που παίρνονται μέσα από την καλλιέργεια του αγρότη. Έτσι, το σύστημά μας αποκτά μια σφαιρική εικόνα για ό,τι συμβαίνει και στην περιοχή, αλλά και στο μικροκλίμα μέσα στην καλλιέργεια. Είναι ένα δικό μας, ένα edge που μας προσφέρει αυτή η διαδικασία της εγκατάστασης. Μπορούμε να πούμε κάποια από τα δεδομένα που συλλέγονται από τους σταθμούς? Στόχος αυτών των εξειδικευμένων τηλεμετρικών σταθμών είναι η ολοκληρωμένη επιτήρηση της καλλιέργειας. Οπότε παίρνουμε δεδομένα από το έδαφος, από το μικροκλίμα της ατμόσφαιρας που ισχύει μέσα στην καλλιέργεια, καθώς και από το μικροκλίμα που ισχύει μέσα στην κόμη, μέσα στην πυλωσιά της κάθε καλλιέργειας. Επιτηρούμε θερμοκρασία, υγρασία της ατμόσφαιρας, την ατμοσφαιρική πίεση, την κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου, την βροχόπτωση, καθώς και υπάρχει και επιλογή να επιτηρήσουμε και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Όλα αυτά από την ατμόσφαιρα. Στο κομμάτι του εδάφους επιτηρούμε την αλατότητα, τη θερμοκρασία και την υγρασία σε διάφορα βάθη, ανάλογα με το ριζικό σύστημα της κάθε καλλιέργειας. Και όσον αφορά στην επιτήρηση του μικροκλίματος της κόμης, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένους αισθητήρες, οι οποίοι επιτηρούν την θερμοκρασία και την υγρασία αυτού του μικροκλίματος που επικρατεί μέσα στην καλλιέργεια, καθώς και τη διήγρανση του φύλου. Ναι, όπως δείξαμε, παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε ελεύθερα δεδομένα που οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί βρίσκονται σε αστικό ιστό είτε στα αεροδρόμια, αυτό τι είπα να πει, δεν καλύπτουν κάποια στάνταρ, κάποια πρότυπα για τους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς. Αυτό το έλλειμμα που υπάρχει το καλύπτουμε με τους αγρομετεωρολογικούς. Δηλαδή, εγκαθιστούμε έναν σταθμό
μέσα στην καλλιέργεια, μέσα στο χωράφι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, για να παίρνουμε πρότυπες μετρήσεις. Αυτές οι πρότυπες μετρήσεις μας δίνουν, παράδειγμα, την εξέτμιση διαπλοή αναφοράς και εξαρτάται την καλλιέργεια που έχουμε, την ανάγουμε στην εξατμοσφαιρική καλλιέργεια και με άλλους παράγοντες, όπως είναι το έδαφος, το σύστημα άρδευσης, παραμετροποιούμε και δίνουμε τις συμβουλές μας. Θα φτάνουν στον αγρότη, βέβαια, για την καλύτερη διαχείριση. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Δήμος Κομωτινής παρέλαβε χθες την οικολογική ελληνική πατέντα με χάρτινα θαλασσάκια μίας χρήσης από την εφευρέτρια της πατέντας Μαρία Αρκούδη και τη συνοδιοκτήτρια Σωτηρία Μπαχούρου. Τα φαλασσάκια από ανακυκλωμένο χαρτί προορίζονται για την εύκολη και ανέπαφη περισυλλογή ακαθαστασιών, κατοικιδίων και διανέμονται δωρεάν στους πολίτες με στόχο να διατηρηθούν η φύση, οι δρόμοι και τα χέρια καθαρά. Το όνομά τους είναι Νόκακά και ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χθες βράδυ παρουσιάστηκε συγκεκριμένη δράση του Δήμου Κομωτινής στην πλατεία Ειρήνης σε δημότες που έχουν σκυλιά και προσφέρθηκαν φαρασάκια και λιχουδιές για τα σκυλάκια τους. Σήμερα τοποθετήθηκαν κουτιά με φαρασάκια σε 15 σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα στην Οδό Φιλικής Εταιρείας, στην αρχή της Βενιζέλου, στην αρχή της Λεωφόρου Σιρώων, στην Ταξιαρχία, στη Γεωργίου Παπανδρέου με Φιλίππου Γωνία, στην Οδό Φιλίππου, στο 3ο Γενικό Λύκειο, στην Οδό Υψηλάντου στο Νεοδή, στην Οδό Υψηλάντου στη Διεύνηση Δημόσιας Υγείας, στην Παρασίου Νικολάου Ζωήδη Κένου, στο Άλσος Πάρκου Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Άλσος Πάρκου Αγία Παρασκευή, στην Παναγία Τσαλδάρη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην Κακουλίδου με Αγία Σοφίας, στην Οδό Βύρονος, στο ΚΕΠ στην Πλατεία Ειρήνης, στη Βενιζέλου Μεσοφούλη και στην Νικολάου Πλαστήρα με Οδό Ξάνθης. Μέσα από τη χρήση της συγκεκριμένης ελληνικής πατέντας, ο Δήμος Κομωτινής συμβάλλει στην κατάργηση της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή 1 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ από τον τηλεοπτικό μας σταθμό την ομιλία του επιστημονικού συνεργάτη μας κ. Ιωάννη Σιδερά με θέμα «Η συνθήκη της Λοζάνης και αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών». Στην έναρξη της Άνοιξης, κατά την οποία επιτελούμε έστω και κατελάχιστο εκδήλωση ιερής μνημοσύνης στους στρατιώτες πρόσφυγες προπάτορές μας, έρχεται στο νου μου η φράση που μυριόστομα η αείμνηστη γιαγιά μου, γεννημένη στην ιστορική Αρκαδιούπολη Λουλέμπουργας της Ανατολικής Θράκης κατά το έτος 1908, έλεγε με πόνο ψυχής και σπαραγμό καρδιάς: «Ήμουν 14 ετών κορίτσι και όταν αφήσαμε την πατρίδα, το σπίτι και το βιός μας, ενώ μετέφερα στα χέρια μου τον μικρότερο αδελφό μου που ήταν βρέφος μέσα σε μια ξύλινη σκάφη, δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ αυτά. Πόσες φορές εγώ ως παιδί δεν άκουσα τις λέξεις πατρίδα, πατριάρχης και πατριαρχείο μέσα στο σπίτι μου, και άλλες πόσες φορές δεν αναρωτήθηκα ως παιδί γιατί αυτή η γυναίκα μετά από τόσες δεκαετίες συνέχιζε μέχρι το θάνατό της να χρησιμοποιεί την λέξη πατρίδα σε κάθε φράση της που αναφερόταν στη ζωή, τα πρόσωπα, την εκκλησία, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις και τα ιστορικά γεγονότα της Αρκαδίου πόλεως και γενικά της Ανατολικής Θράκης, παρόλο που είχε τη νέα της πατρίδα στην Ελλάδα, στην ελληνική Θράκη μας. Τώρα πια που πέρασαν τα χρόνια, ένα είναι βέβαιο, ότι και ο ομιλών κάνει λόγο για την όντως γενέτειρα πατρίδα της φυλής μας, που ήταν και παραμένει η Ανατολική Θράκη. Συνθήκη της Λοζάνης και αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών του θρακικού ελληνισμού. Η ιστορική γραφή γυρίζει 90 χρόνια πίσω. Οι σελίδες της ιστορίας φτάνουν στο σημείο εκείνης της δίσεκτης χρονιάς του 1922. Οι αποφράδες εκείνες ημέρες του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 1922, με την μαρτυρική άλωση του μικρασιατικού ελληνισμού, ο οποίος οδηγήθηκε ως άδολο αρνί και κατεσφάγη στο βωμό της ακραίας εθνικιστικής μανίας και της εφαρμογής της νέας πολιτικής της αναδεόμενης κεμαλικής Τουρκίας για εθνοκάθαρση των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, αλλά και στο βωμό των πολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, των λεγόμενων συμμάχων μας, δεν υπήρξε το τραγικό τέλος του ελληνισμού της καθημάς Ανατολής. Αυτό το τέλος επρόκειτο να έλθει λίγους μήνες αργότερα, με το τέλος ουσιαστικά των χιλιάδων εκείνων ανατολικοθρακών, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν σε εκπατρισμό και εκτοπισμό από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολικής Θράκης
κατά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1922, μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό, ο οποίος επήλθε με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923. Δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά σήμερα, πέραν της Ανατολικής Θράκης και στη Βόρεια Θράκη, η οποία πιο πριν γεύθηκε ως Ανατολική Ρωμιλία τον εκπατρισμό από τις προγονικές εστίες της. Και γεύθηκε το πικρό ποτήριο αυτού του εκπατρισμού και του βίαιου ξεριζωμού, διότι οι Βούλγαροι ομόδοξοί μας είχαν πλέον θέσει ως στόχο την κάθαρση των εδαφών τους από την παρουσία των Ελλήνων. Η αντίστροφη μέτρηση, αρχή του τέλους για τους Βόρειους Θρακιώτες ή Ανατολικορουμελιώτες, επεσυνέβη το 1885, όταν το βουλγαρικό κράτος με πραξικοπηματικό τρόπο κατάργησε το αυτόνομο πολιτικό καθεστώς της Ανατολικής Ρωμιλίας. Είμαστε πολλοί από την Ανατολική Ρωμιλία απόψε εδώ. Ανατολική Ρωμιλία, Ρουμ-Ιλή, χώρα των Ελλήνων ονομαζόταν, ή αλλιώς Ανατολική Ρωμιλία, η μικρή Ελλάδα εκτός της ίδιας της Ελλάδας. Και ενσωμάτωσε η Βουλγαρία οριστικά και αμετάκλητα τα εδάφη της Βόρειας Θράκης που σήμερα βρίσκονται στο βουλγαρικό έδαφος και των παραλίων του βορειοθρακικού ευξήνου πόντου στο κράτος της. Η δε ανθεληνική πολιτική των Βουλγάρων εντάθηκε μετά το 1897 πιο έντονα. Είναι ο γνωστός αποτυχημένος ελληνοτουρκικός πόλεμος. Στο μέσο διάστημα οι Βούλγαροι στην Ανατολική Ρωμιλία επέβαλαν υποχρεωτικά την διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας, κατήργησαν την ελληνική γλώσσα στα ελληνικά σχολιά και οδηγήθηκαν ολόκληρα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και ναοί στην απόλυτη σύλληση και κατάληψη, στην Στενίμαχο, στη Φιλιππούπολη, στο Καβακλή και σε άλλες μεγάλες εστίες του ελληνισμού. Στη δεύτερη φάση, το καλοκαίρι του 1906, οι ανθεληνικοί διωγμοί προσέλαβαν τραγικές διαστάσεις εθνοκαθάρσεως και επεκτάθηκαν σε όλη την Ανατολική Ρωμιλία, καθώς εκδηλώνονταν με την πρωτοφανή καταστροφή ελληνικών εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, όπως της Μαρασλίου Σχολής και του Ζαρίφιου Οικοτροφείου Θηλαίων, της Φιλιππουπόλεως, και κορυφώθηκαν με την καταστροφή της γνωστής σε όλους μας Αγχιάλου τον Ιούλιο του 1906. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και ένα σημαδιακό γεγονός που ήταν το οριστικό τέλος για την Ανατολική Ρωμιλία, όταν το 1908 τον Οκτώβριο το ανεξάρτητο βασίλειο των Βουλγάρων απέτησε και επέβαλε την οριστική πλέον διαγραφή του όρου Ανατολική Ρωμιλία. Τον Οκτώβριο του 1908 ο όρος Ανατολική Ρωμιλία έπαυσε να χρησιμοποιείται και αντικαταστάθηκε με τον όρο Βουλγαρία. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία στην πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Εσείς όλοι μπορείτε να βλέπετε τα δελτία μας στο www.tvrodopi.gr. Καλό σας βράδυ!